Γεια σου, γεια σου, καλώς ήρθες. Είσαι έτοιμος, έτοιμη για καρμική καθοδήγηση? Εδώ τώρα θα τα μάθεις όλα. Είναι ένα πολύ δυνατό ρίξιμο, μια πολύ δυνατή ανάλυση. Δεν την έχεις ξαναδεί πουθενά. Είναι πρωτότυπη, διότι έτσι παίζει μπάλα ο ΑΚΑΣ, λοιπόν να το πούμε. Και θα πάρεις απίστευτες πληροφορίες. Θα μάθεις πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Δεν θα σε μπερδέψω με προτάσεις, με περίεργους όρους κτλ. Θα σε πάω κατευθείαν στο θέμα. Ένα απόσταγμα είναι ένα ειδικό ρίξιμο στο οποίο χρειάζεται. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρεις είναι αν ξέρεις, γνώρισες ζώδιο ή οροσκόπο. Θα επιλέξει λοιπόν ανάλογα με το στοιχείο σου. Δηλαδή, αν είσαι κρυός σε φωτιά, θα επιλέξει τη φωτιά, έτσι. Αν έχει οροσκόπο νερό, πάνω σου χάρη ξέρω ηχθείς, είσαι κρυός με ηχθείς, κρυός ζώδιο, οροσκόπο ηχθείς, θα επιλέξει λοιπόν τη φωτιά και το νερό. Τώρα, αν είσαι και τα δύο, δηλαδή είσαι κρυός-κρυός, ας το πούμε, τότε επιλέγεις και επιμένεις στο κομμάτι της φωτιάς τι θέλει να σου πει, διότι όταν έχουμε ίδιο ζώδιο και ίδιο οροσκόπο, εκεί στην αστρολογία έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία, διότι ο οροσκόπος σημαίνει και το μάθημά μας. Ο οροσκόπος σημαίνει και η ματιά μας, πώς βλέπουμε έξω τον κόσμο, εντάξει. Άρα εντείνεται εκεί η ενέργεια, είναι πιο έντονη και κάτι θέλει να σου πει. Όχι ότι είναι κάτι κακό προς Θεού, αλλά υπάρχει μια συγκέντρωση, ας το πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επίσης αν παρατηρήσετε, ανεβάζω εδώ και αρκετό καιρό τα μικρά βίντεο, shorts λέγονται, μικρά βίντεο με διάφορα πραγματάκια, με ανάλυση χεριού, με γραμμές, με σημάδια, με ζώδια, εβδομαδιαίες προβλέψεις, τα ρομαντίο, μαντικές ας πούμε, κάρτες, μήνυμα για σένα, τρεις κάρτες διάλεξε, ετοιμάζω και άλλα όμορφα πράγματα, κάνε την εγγραφή σου, έλα, διότι μην τα χάνεις, πάτα και το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποίησεις, μην το χάσεις γιατί γίνεται πανικός, έτσι. Πάμε όμως τώρα να εξηγήσουμε 2-3 πραγματάκια. Εδώ θα κάνουμε λοιπόν καρμική καθοδήγηση. Καρμική καθοδήγηση γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, θα το κάνω. Αυτό το ρίξιμο δεν υπάρχει πουθενά, αν το δεις κάπου αλλού. Είναι κακοφτιαγμένο, κλεμμένο, δεν ξέρω τι άλλο. Τέλος πάντων, υπάρχει, αλλά πώς το λέμε, δεν μπορεί να το βρει κάποιος. Να το πω έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα. Πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια, φίλες και φίλοι. Το πρώτο πράγμα που έχουμε είναι στην καρμική αστρολογία, έτσι λέγεται, ένας κλάδος της αστρολογίας και κυρίως αυτά που κοιτάμε είναι 5 συγκεκριμένα σημεία. Το πρώτο σημείο που κοιτάμε είναι ο Πλούτονας. Ο Πλούτονας λέγεται και το καρμικό απόθεμα. Εντάξει, έτσι λέγεται, διότι εκεί υπάρχει όλες οι πράξεις και οι ενέργειες τις οποίες κάνουμε εμείς κατά τη διάρκεια της ζωής μας και όχι μόνο αυτό, δείχνει και από το παρελθόν τι έχει γίνει. Εδώ πάμε να απαντήσουμε γενικότερα με την καρμική καθοδήγηση γιατί γίνεται αυτό που γίνεται, τι υπάρχει και ποια είναι η εξέλιξη της ψυχής. Φυσικά εδώ ο Πλούτονας σημαίνει, όπως γνωρίζετε, όσοι το γνωρίζετε, αντιστοιχεί στο ζώδιο του Σκορπιού, που σημαίνει πραγματικά γέννηση και θάνατος. Με όλη τη σημασία της λέξης ή ακόμα και συμβολικά. Είπαμε λοιπόν ότι εξετάζουμε 5 αστρολογικούς κυρίως σημεία, παράγοντες. Ο ένας είναι ο Πλούτονας, βόρειος δεσμός, νότιος δεσμός. Το αντιδιαμετρικό αντίθετο του Πλούτονα, δηλαδή που κοιτάει απέναντι, πάνω χάρη αν έχεις, ξέρω εγώ, λέω τώρα, έχεις Λέον, το απέναντι σου είναι ο υδροχώος, ξέρω εγώ. Εντάξει. Και φυσικά το Χείρονα, ο οποίος δηλώνει το τραύμα. Διότι φίλες και φίλοι, είμαστε όλοι στη ζωή μας και ειδικά ίσως στην παιδική ηλικία, φέρνουμε αν θέλετε ακόμα και από προηγούμενες καταγραφές, να το πω έτσι, της ψυχής και κάποια τραύματα. Εντάξει. Και φυσικά βέβαια και τις όψεις, δεν θα μπω τώρα σε αυτό το κομμάτι, τον Πλούτο να το κοιτάζουμε και σε ζώδιο αλλά και σε οίκο, δεν θα το αναλύσουμε εδώ, ίσως κάποια άλλη στιγμή. 2-3 πραγματάκια να σας πω ότι εδώ έχει να κάνει με εμπειρίες από το παρελθόν μας. Τι σημαίνει τώρα, ρε παιδί μου, εμπειρίες από το παρελθόν μας? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι εμείς προερχόμαστε από μία μάνα και πατέρα, έτσι. Από αυτούς έχουμε κληρονομήσει, κακά τα ψέματα, έχουμε κληρονομήσει το DNA τους. 50% πατέρας είναι, 50% μάνας. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το DNA το δικό τους και από πίσω και από πίσω, υπάρχουν γενναίες από πίσω που έχουν παρέλθει, ας το πούμε, οι πρόγονοί μας, έχουμε πάρει και αυτό που λέμε και προγονικό κάρμα, έχουμε πάρει και κάποιες ιδιότητές τους. Δεν λέω ότι έχουμε
έχουμε πάρει όλα, μπορεί να έχουμε πάρει κάτι από μια προγιαγιά μας, έτσι. Μπορεί να έχουμε πάρει ένα ταλέντο, μια διέστηση, ένα κληρονομικό χάρισμα, ένα ελάττωμα, αν θέλετε. Που, όχι ελάττωμα, να το πω διαφορετικά, μια συγκεκριμένη άποψη, μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, πληροφορία. Η ψυχή όμως έρχεται μια συγκεκριμένη καταγραφή. Πολλές φορές, αν δείτε και στα όνειρά σας που έρχονται και κάποιες ψυχές, έρχονται με την προσωπικότητά τους, έρχονται δηλαδή με τα στοιχεία τους. Διότι η ψυχή στην ουσία στην αστρολογία, αυτό που θέλει να σου πει και σε άλλες βέβαια τέχνες, θέλει να σου πει ότι ναι, η ψυχή είναι αθάνατη, η ψυχή εξελίσσεται, πηγαίνει σε έναν άλλο τόπο. Ναι, χλωερό, αναψύξω. Δεν πειράζει λοιπόν και τα λοιπά. Ναι, σε ένα άλλο τόπο, ας το πούμε, σε μια άλλη διάσταση. Και από εκεί, αν θέλετε, μπαίνει σε μια λύθη προκειμένου να αντιληφθεί τι έκανε, αν θέλετε, σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εδώ πέρα βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τον Πλούτονα. Το άλλο είναι που βλέπουμε είναι ο βόρειος δεσμός. Είναι ο σκοπός της ζωής. Ο βόρειος δεσμός είναι ένας από τα πολύ 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 σημαντικά κομμάτια που βλέπουμε στην καρμική αστρολογία. Πολλοί αστρολόγοι εξετάζουν μόνο τους βόρειους δεσμούς και όχι μόνο αυτό, εξετάζουν τους βόρειους δεσμούς και νότιο δεσμό, πάνε μαζί αυτοί πακέτο. Είναι σημεία της Σελήνης, να το πω έτσι, είναι νοητά σημεία, δεν υπάρχουν, είναι νοητό σημείο, λοιπόν μαθηματικό αν θέλετε σημείο, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα γίνεται και γεωπολιτική ή και πολιτική αστρολογία και οικονομική αστρολογία βάσει βόρειων και νότιων δεσμών. Εντάξει. Με κάποιους αστρολόγους που έχω επαφή με το εξωτερικό, χρησιμοποιούν στην ανάλυση τους και τους υπόλοιπους πλανήτες βεβαίως εννοείται, αλλά βλέπουν πώς έρχονται και δένει ο βόρειος και ο νότιος δεσμός, γιατί ο βόρειος δεσμός σημαίνει ο σκοπός της ζωής. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας? Γιατί ελκύουμε, μαγνητίζουμε κάποια πράγματα? Γιατί εδώ έρχεται να σου πει ότι ξέρεις κάτι, οι δεσμοί, ο βόρειος και ο νότιος δεσμός, περιγράφει το κύριο μάθημά σου, το σκοπό σου, την μαγνητική ψυχική έλξη. Τι ελκύς? Ελκύς μια άλλη ψυχή. Και για να μάθεις, όσο σκληρό και είναι αυτό το μάθημα. Εντάξει. Έχει περιγραφεί με απόλυτη σαφήνεια, να σας το πω έτσι, να σας δώσω μια μικρή πληροφορία και θα το τελειώσω, απλά είναι πολύ σημαντικές αυτές τις πληροφορίες. Ο Πρόκλος λοιπόν γράφει ποια είναι η πορεία στο φως. Ακούστε, είναι τέσσερα σημεία τα οποία είναι αστρολογικά. Λιτό, που σημαίνει λύθη. Λύθη, λοιπόν, λιτό σημαίνει λύθη, σημαίνει το σκοτάδι. Τι σημαίνει όμως σκοτάδι? Σημαίνει ο πόνος, είναι αυτό το οποίο περνάμε και εμείς στη ζωή μας και πονάμε. Εντάξει. Το δεύτερο στάδιο είναι η Άρτεμις, είναι το ημίφος. Είναι η αιτία του πόνου. Γι' αυτό υπάρχει η σοφία της Άρτεμις, οι γνώσεις. Δεν είναι τίποτα τυχαίο από όλα αυτά, διότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν πιστεύαν σε ένα δωδεκάθεο. Και ήταν η λύθη, εντάξει. Και ίσως με τη μορφή που στη σημερινή εποχή πολύ λίγο διακομωδείται. Όχι. Ήταν αρχετυπικές, ενεργειακές, να το πω έτσι, ιδιότητες και είχαν ανακαλύψει την ψυχολογία του ανθρώπου και απλά το αποδίδανε κάποια πράγματα. Έτσι σε ένα επίπεδο. Λοιπόν, το τρίτο κομμάτι, το τρίτο στάδιο, αν θέλετε, ο τρίτος δρόμος, είναι ο Απόλλων. Εκεί έρχεται η λύτρωση. Εκεί είναι η ανατολή του ηλίου, η ανατολή του φωτός. Αρχίζει λοιπόν να ανατέλει ο ήλιος, βγαίνει το φως. Και όπου βγαίνουμε από το σκοτάδι, εντάξει, αλλά υπάρχει και μια λύτρωση. Και στο τέλος υπάρχει ο Δίας, ο νους που είναι ο πατέρας, είναι η οδός και πώς μπορούμε με δράση, αντίδραση να φτάσουμε δηλαδή στο επιθυμητό, ας το πούμε, αποτέλεσμα. Το ποιο είναι το αποτέλεσμα στην αστρολογία, ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να ξεφύγουμε από το ζωδιακό κύκλο. Αυτό είναι το καρμικό κομμάτι, δηλαδή όλοι να ξεφύγουμε από το ζωδιακό κύκλο. Να μην μπαίνουμε σε αυτόν τον κύκλο, δηλαδή, σε αυτόν εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει ο ζωδιακός κύκλος. Στην εσωτερική βεβαίως αστρολογία. Να ξεφύγουμε, είμαι ζώδιο τάδε, είμαι οροσκόπο τάδε, οτιδήποτε, με αποτέλεσμα, όταν ένας άνθρωπος προχωρίζει, να το πω έτσι, ενεργειακά, πνευματικά, ξεφεύγει από αυτή τη μοίρα, από αυτό το πεπρωμένο, που είναι καταγεγραμμένο σε ψυχικό επίπεδο, σεβόμενο την ελεύθερη βούληση. Εντάξει, αυτό είναι νόμος. Τι σημαίνει τώρα ελεύθερη βούληση? Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, να μιλάμε να φιλοσοφήσουμε, να κάνουμε. Υπάρχει η ελεύθερη βούληση, είναι σε επίπεδο ψυχής πρώτα απ' όλα. Όχι σκέψης. Και εκεί είναι που μπερδευόμαστε. Ναι, μπορεί να έχουμε την ελεύθερη βούληση να πάμε εκεί. Είναι άλλο τώρα, έτσι μιλάμε για σοβαρές αποφάσεις στη ζωή. Αλλά να έχεις ελεύθερη βούληση να πας για καφέ με αυτό το φίλο ή να πεις όχι, δεν θέλω να πάω για καφέ. Ελεύθερη βούληση όμως σημαίνει ότι πράττω ελεύθερα, αλλά πάντα όμως σεβόμενοι και τους κανόνες, τους πνευματικούς, αλλά και τους κανόνες που υπάρχουν εδώ πέρα σε αυτή την σάρκωση, σε αυτή τη γη, γιατί αν δεν τους σεβαστώ,
τότε ο βόρειος και ο νότιος δεσμός αρχίζει και ενεργοποιείται και έρχεται το κάρμα μαζί με τον Πλούτονα μετά και τον Κρόνο που εμπλέκεται. Αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα χάρη, εσείς είστε σε μια εργασία. Αδικήστε κατάφορα σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αδικήστε ή σας φέρονται πάρα πολύ άσχημα. Τι γίνεται, ο δικός σας τότε ο βόρειος δεσμός έρχεται και εμπλέκεται, γιατί κάνει μετά το οχτάρι, το ξέρετε το άπειρο, έτσι. Έρχεται και εμπλέκεται με την ουρά του δράκου που λένε, που είναι ο νότιος δεσμός, και τότε αρχίζει και γίνεται ένα κομμάτι ανταπόδοσης. Μπορεί να χρειαστεί όμως και κάμποσος καιρός ανάλογα με τον προσωπικό χάρτη το δικό σας, τον προσωπικό χάρτη του άλλου ατόμου, διότι αυτό είναι το σωστό. Με αποτέλεσμα μπορεί να βλέπετε, ξέρω εγώ, ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη μετά από 10 χρόνια, διότι έτσι έπρεπε να γίνει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε όλα, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, όμως, η αστρολογία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλές πληροφορίες σε διάφορα στάδια της ζωής μας. Λοιπόν, απλά το λέω έτσι σαν ένα παράδειγμα. Και τέλος, υπάρχει και ο Χείρον, ο οποίος δείχνει εκεί το τραύμα μας, το πώς έχουμε πληγωθεί, τι έχει συμβεί, τι γίνεται κτλ. Τι θα κάνουμε τώρα, λοιπόν, είπαμε, μπορείτε να επιλέξετε βάσει ζώδιο και οροσκόπο το στοιχείο σας όμως, έτσι. Νερό, ξέρετε, τα ζώδια χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. Θα επιλέξετε λοιπόν ο ζώδιο οροσκόπο, θα κάνετε το συνδυασμό ή αν θέλετε πηγαίνετε και σε μια άλλη λύση. Πηγαίνετε λοιπόν και διαισθητικά να επιλέξετε. Να πείτε, άσχετα από το ζώδιο σας, τον οροσκόπο σας, μπορεί να γίνει και αυτό, διότι θα πάρετε απλά μηνύματα και να πεις, ρε παιδί μου, εγώ θέλω τώρα εδώ πέρα να επιλέξω με βάση, ξέρω εγώ, έτσι, τη γη. Θα επιλέξω τη γη. Ας πάρω τη γη, μόνο τη γη, να δω τι μηνύματα έχει να μου πει. Λίγα πράγματα να σας πω και για τον νότιο δεσμό. Ο νότιος δεσμός είναι τα καρμικά. Ο νότιος δεσμός έχει να κάνει με το παρελθόν της ψυχής μας, να το πω έτσι. Ναι, μπορεί να μην πιστεύετε σε προηγούμενες ενσαρκώσεις, δηλαδή μπορεί να μην πιστεύετε ότι η ψυχή υπήρξε ξανά σε αυτόν τον πλανήτη ή ήταν σε ένα άλλο σώμα, είτε άντρας είτε γυναίκα. Ο σκοπός όμως δεν κοιτάζει η ψυχή αυτά τα πράγματα, αν ήσουν άντρας ή γυναίκα, κοιτάζει εμπειρίες. Κοιτάζει ότι πήρες πράγματα. Εξηγείτε τον ντεζαβού καμιά φορά με αυτόν τον τρόπο, εξηγείτε ότι το έχω ξαναζήσει αυτό, εξηγείτε ίσως ότι ξέρω εγώ, έχω ξαναμιλήσει ή αισθάνεστε με ένα άτομο πάρα πολύ οικείο ή επίσης αισθάνεστε με ένα άτομο το οποίο υπάρχει και μία σχετική κόντρα. Αυτά είναι καρμικά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, όπως επίσης να το πω και στα πιο απλά πράγματα, όταν κάποιοι άνθρωποι ας πούμε σας αντιγράφουν, όταν κάποιοι άνθρωποι παίρνουν από εσάς, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, έτσι. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος τον οποίο το συναντάτε για λίγο, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος για μια ζωή κτλ. Για κάποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Αφορά λοιπόν προηγούμενες ενσαρκώσεις, ίσως προηγούμενες ζωές, ή αν θέλετε, αν σας βολεύει, μπορώ να σας το πω αυτό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν το χωνεύουν αυτό, δεν το χωράει το μυαλό. Λέτε, ρε παιδί μου, τι γίνεται τώρα. Αν θέλετε, οι καταγραφές που έχει η ψυχή σας από προγόνους, από το DNA σας να το πω έτσι, το οποίο έχει περάσει σε εσάς. Ναι, διότι οι πράξεις των προγόνων μας κατά κάποιο τρόπο έχουν περάσει σε εμάς. Έχουν περάσει τα ταλέντα τους, οι ικανότητές τους, ίσως έχουν περάσει και κάποιες πράξεις οι οποίες ήταν περίεργες, αν θέλετε να το πω έτσι, και έχουν περάσει σε εσάς. Εξηγούνται έτσι και πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα αναλύσω τώρα βόρειο-νότιο δεσμό, εννοείται εδώ, γιατί θα ξεφύγουν πάρα πολύ, διότι μπορείτε να μπείτε σε ένα πρόγραμμα αστρολογικό στο ίντερνετ, να το βάλετε και να δείτε εκεί και να πάρετε κάποιες πολύ πληροφορίες. Να το ξέρετε όμως, βόρειο-νότιος δεσμός, όπως και να το κάνουμε, είναι δύσκολοι συνδυασμοί. Είναι δύσκολο. Τα καρμικά μαθήματα είναι δύσκολα. Αλλά αυτό είναι που μαθαίνουμε, ότι ερχόμαστε εδώ σε αυτήν την σάρκωση, περνάμε δύσκολα μαθήματα, αλλά ο σκοπός είναι να μάθουμε, να εμπειριωθούμε, να ενδυναμωθούμε, να καταλάβουμε το μάθημα. Είναι ακριβώς παιδί όπως πηγαίνουμε στο σχολείο. Κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, στα μαθηματικά είναι άριστοι. Το έχουν. Στη χημεία, στη βιολογία, στα μαθηματικά, στην ανάλυση, το έχουν. Άνετα, είναι άνετοι. Κάποιοι άλλοι όμως είναι πολύ καλοί στα φιλολογικά. Εντάξει. Κάποιοι άλλοι είναι πολύ καλοί στη γυμναστική, διότι έχουν άλλη ευφυΐα, έχουν άλλο DNA. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, και αυτό είναι ένα λάθος που ίσως γίνεται λίγο και στο σχολείο. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Βέβαια, το σχολείο σου λέει, υπάρχει η προσπάθεια. Το προσπαθώ. Εντάξει. Δεν θα πάρεις το 20, θα πάρεις όμως έναν αξιοπρεπή βαθμό, το 15, το 16. Okay. Είναι όλα μαθήματα.
Ακριβώς αυτό είναι το καθρέφτισμα, δηλαδή η μάθηση που μαθαίνω και στο σχολείο ακριβώς γίνεται και σε ένα πνευματικό κομμάτι. Λοιπόν, είπα αρκετά, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, προχωράμε τώρα αυτή τη στιγμή στην ανάλυση μας να τα δούμε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το ακούτε αυτό και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Πλούτονα. Επιλέγετε στοιχείο. Έχω εδώ πέρα να μαζέψω τις κάρτες για να μην μας μπερδεύουν, θα δείτε πώς θα γίνει. Φίλες και φίλοι, και ξεκινάμε λοιπόν με ένα κομμάτι τώρα που έχει να κάνει. Ας φέρουμε τώρα τη φωτιά εδώ πέρα, ας τη βάλουμε εδώ πέρα με τον Πλούτονα, εντάξει. Η φωτιά λοιπόν και ο Πλούτονας. Για πάμε να δούμε. Αυτές είναι οι ειδικές καρμικές κάρτες, έτσι. Λοιπόν, κάρτες των στοιχείων λέγονται. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι σου έρχεται και βγαίνει λοιπόν. Πρόσεξε να δεις ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο βγαίνει. Είναι ο λύκος και βγαίνει ανάποδα. Πρόσεξε να δεις, εσένα ο Πλούτονας, για όσους έχουν φωτιά, ζώδιο ή οροσκόπο, είναι η εξουσία, η ανεξαρτησία, είναι η επιθετικότητα. Δες εδώ που λέγαμε για βόρειο και νότιο δεσμό, έτσι πώς έρχεται αυτό και δένει και θέλει να σου πει για πράγματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει μια εσφαλμένη, ίσως, μάλλον αυτά είναι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει. Αντί να είσαι ανεξάρτητος, δηλαδή με αυτοπεποίθηση, με δύναμη, με σωστή διαχείριση της ενέργειας, να καταλάβεις ότι όλο είναι ένας κύκλος στη ζωή, κάπου εκεί σκοντάφτεις. Εντάξει. Και κάπου εκεί σου δίνει, αμφισβητείς τους άλλους, αμφισβητείς, γιατί η ψυχή σου έχει έρθει να το αμφισβητήσει, έτσι, και σκέφτεσαι, σου δίνει το μήνυμα και μετά βγαίνει σαν σκέψη, βγαίνει και σαν συνέστημα, οπότε όλο αυτό σου δίνει μία πίεση γενικότερα για σένα, λοιπόν, και σε κάνει να μην αισθάνεσαι και πάρα πολύ άνετα, εντάξει. Μάλλον να κάνω το εξής, συγχωρέστε με για να έχουμε χώρο να το εξετάσουμε εδώ πέρα, γιατί παίζει έναν πολύ ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο, να το βάλουμε εδώ. Ωραία, φαίνονται όλα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα είναι ο βόρειος δεσμός. Τι έχει να σου πει όμως ο βόρειος δεσμός? Μισό λεπτό, εδώ θα πάμε σε άλλη κάρτα τώρα. Ο βόρειος δεσμός είναι ο σκοπός της ζωής. Για ποιο λόγο έχεις έρθει στη ζωή? Καλό θα είναι, όπως έχω πει, δες, συνδύασέ το με τις πληροφορίες που σου έχω δώσει και με αυτά τα οποία μπορεί να σου βγάλει το πρόγραμμα, οποιοδήποτε πρόγραμμα στο ίντερνετ, το οποίο θα σου βγάλει βόρειο-νότιο δεσμό, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου, εντάξει. Λοιπόν, εδώ μία κάρτα η οποία βγαίνει είναι η χαρά, είναι η ευτυχία, δες το εδώ. Ο βόρειος δεσμός σου λέει ότι ο σκοπός της ψυχής σου είναι να έρθει να περάσει καλά, τις επιτυχίες σου, αυτούς που σε αγαπάνε, οι παρέες σου, οι φιλίες. Εδώ δηλώνει επίσης γιορτάζω έναν έρωτα. Γιορτάζω επίσης όμορφες στιγμές. Έχει να κάνει με την υποστήριξη, έχει να κάνει με το μοιράζω, έχει να κάνει με τη γιορτή, έχει να κάνει με την επίλυση προβλημάτων, έχει να κάνει επίσης και γενικότερα με το επεκτείνομαι κοινωνικά προς τα έξω. Θέλει να σου πει ότι ο βόρειος δεσμός έρχεται μέσα από επίσης επειδή ο αριθμός 3 εδώ μέσα από δημιουργικότητα, είναι ο καρκίνος που σημαίνει εδώ επίσης και η οικογένεια, έχει να κάνει με το άνοιγμα της καρδιάς γενικότερα και της υποστήριξης σε άλλους ανθρώπους. Αυτό έχει έρθει λοιπόν στη σημερινή εποχή για να σου πει βοήθα και άλλους ανθρώπους. Η βοήθεια δεν σημαίνει βοηθάω μόνο όλη την κοινωνία, μπορεί να είναι και αυτό. Σημαίνει βοηθάω, ξέρω εγώ, ένα φίλο, μία φίλη, εντάξει, για να μην το περιορίσουμε. Εδώ τώρα είναι ο νότιος δεσμός. Ο νότιος δεσμός είναι πάντα δύσκολος. Αφορά το παρελθόν, αφορά αν θέλεις προηγούμενες ενέργειες της ψυχής, είναι όμως κατά χρέη που έχει η ψυχή. Εντάξει, και τα χρέη αυτά λοιπόν έχουν έρθει για να σε βάλουν σε μία διαδικασία να αναζητήσεις, γιατί σε συνδυασμό με το σκοπό της ζωής, να καταλάβεις ακόμα καλύτερα το οικοδόμημά σου. Εντάξει. Λοιπόν, και τι έρχεται να σου πει εδώ πέρα, αγαπημένε μου, είναι μία κάρτα η οποία έχει πήγε να βγει και ανάποδα, αλλά θα σου πω, εδώ σημαίνει και λίγο μπαίνω σε μία κατάσταση ξεκούρασης, ζώδιο ζυγός, προσπαθώ να βρω ισορροπίες γενικά στη ζωή μου, ξεκουράζομαι, το 4 ξυφών σημαίνει ξεκούραση, έτσι, ή παίρνω το χρόνο μου να ακούσω και αυτά που λες ακάς και να τα χωνέψω λίγο. Σημαίνει και αυτό, έτσι. Ξεκούραση, να καταλάβω, να γεμίσω μπαταρίες, να δω τι γίνεται. Είμαι ετοιμοπόλεμος, ετοιμοπόλεμη, δηλαδή σημαίνει ότι okay, μόλις ολοκληρωθεί,
Και ο αριθμός 4 μπορεί να παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σου, αλλά μόλις ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι του να ισορροπήσω, να τα βρω με τον εαυτό μου, οι σχέσεις, να μπουν σε μια ισορροπία με τους ανθρώπους, να βρω τις ισορροπίες, να βρω τις ισορροπίες μου με την εξουσία εδώ που λίγο είναι και αμφισβήτηση με οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Δεν το κρίνουμε, έτσι είναι. Έχει όμως να κάνει, εδώ σημαίνει και μια μπάρα που σημαίνει, όπα, κοίταξε να δεις, εδώ υπάρχει και, μια αντίσταση γενικότερα, σαν σύμβολο αυτό εδώ πέρα. Αλλά είναι για να καταλάβεις λοιπόν και τη σκέψη σου να τις φέρεις σε μια λογική σειρά, λίγο να καταλάβεις τι γίνεται. Εντάξει. Εδώ τώρα αυτό που έχει να κάνει είναι ο χείρον, είναι το τραύμα. Εντάξει. Θα επιλέξω πάλι μια κάρτα, να δούμε λοιπόν τι θέλει να σου πει για το τραύμα και εδώ βγαίνει το 5 βεβαίως, εδώ το 5, εδώ είναι το 5 πεντάχτυνο. Εδώ είναι το θέμα της ανασφάλειας γενικότερα στη ζωή σου. Εντάξει. Πολλές φορές η ζωή μπορεί να σου έχει φερθεί σκληρά, δύσκολα. Λοιπόν, δεν έχεις παρά να κοιτάξεις γύρω-γύρω-γύρω για να μπορέσεις να βρεις βοήθειες, να μην χάσεις την πίστη σου, ίσως και ένας λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να σε βοηθήσεις την πίστη σου, να πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι, ότι το σχέδιο της ζωής σου δεν είναι να υποφέρεις, το σχέδιο της ζωής σου είναι να ενδυναμωθείς, να μην τα παρατάς, να προχωρήσεις. Ξέρεις τι είναι να είσαι άφοβος. Ξέρεις τι είναι να μη μασάς, ξέρεις τι είναι να προχωράς. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το έχουν πετύχει, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι ίσως ζορίζονται λίγο αυτό. Λέμε όμως τώρα ένα γενικό πλαίσιο. Ζώδιο Ταύρος, το οποίο έχει να κάνει με τη σταθερότητα, με την πίστη, είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι ανασφαλές όσον αφορά στα οικονομικά. Αλλά θέλει όμως να σου πει ότι κοίταξε να δεις εδώ, πρόσεξε, εδώ σημαίνει και χάσιμο επίσης χρημάτων, έτσι. Το ότι έχασες χρήματα ή έχασες το γεγονός, ας το πούμε. Ναι, ας το πω έτσι, αυτό που μου έρχεται σαν φλασιά. Αν έχασες χρήματα ή μια οικονομική περιουσία ή αν το προσπάθεις ή τη δουλειά σου, δεν είναι για να σε τιμωρήσει ο Θεός. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Μπορεί να μην ασχοληθεί μαζί μας διότι έχει μια άλλη διανόηση, μια άλλη σοφία, είναι διότι θα, σαν να θέλει να σου πει αν μίλαγες μαζί του, ναι, αλλά ξέρεις κάτι, πρέπει να περάσεις και εσύ μέσα από δυσκολίες. Να σας το πω λίγο διαφορετικά. Ο Υιός, ο Χριστός, πέρασε μέσα από απίστευτες δυσκολίες. Αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα, αν θέλεις, για το μυητικό μονοπάτι της ζωής. Εντάξει. Ένα άλλο που θέλω να βγάλω γενικότερα, εδώ είναι αστρολογικό καθαρά, θα σου πω, γιατί μετράνε και οι όψεις, αλλά θα σου πω τι θα κάνω εδώ πέρα. Πέσανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εγώ θέλω να επιλέξω. Λοιπόν, στο οποίο έχει απίστευτα μηνύματα, αυτό που θέλει να σου πει, α, μάλιστα, κοίταξε να δεις εδώ τώρα. Εδώ είναι ο κλήρος της τύχης. Εντάξει, υπάρχει ένα σημείο λοιπόν και εδώ μαθηματικό σημείο, είναι νοητικό σημείο όπου ο κλήρος της τύχης δηλώνει που είσαι τυχερός, τυχερή και σου λέει ότι υπάρχει τύχη, έχεις τύχη, έχεις τον κλήρο της τύχης, αυτός είναι ο κλήρος της τύχης. Και ο κλήρος της τύχης δεν σημαίνει, πρόσεξε να δεις, δεν σημαίνει θα βγάλω λεφτά, δεν σημαίνει θα μου έρθουν όλα δεξιά, δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι αυτά, σημαίνει ότι μπορείς όμως να αυξηθείς εσύ. Να μεγαλώσεις, να έρθει η τύχη με το μέρος σου. Μέσα από όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ιστορία που λέει. Η φωτιά εδώ. Εντάξει. Τι σου λέει λοιπόν αυτή εδώ πέρα η ιστορία, ότι ναι, υπάρχουν δυσκολίες, να καταλάβεις ότι είναι ένας τροχός της τύχης αυτές τις δυσκολίες, πότε πάνω, πότε κάτω. Σου αρέσει ανεξαρτησία, ναι, με να αντιμετωπίσεις ως επιθετικότητα, αλλά ο σκοπός της ζωής είναι να δεις ότι έχεις οικογένεια, ότι μπορείς να έρθει χαρά, μπορεί να έρθουν ισορροπίες στη ζωή, να καταλάβεις ότι ναι, έχεις περάσει μέσα από δυσκολίες κτλ. Αλλά τελικά έρχεται και μια θετική όψη που είναι ο κλήρος της τύχης. Και μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Αυτό είναι που καταλήγει. Πώς αυτό τώρα γίνεται? Ναι, δεν γίνεται εύκολα. Είναι, είπαμε, ο καθένας έχει το δικό του χάρτη, γίνονται μέσα από δύσκολα μαθήματα, μέσα από δύσκολες καταστάσεις, εμπειρίες κτλ. Αλλά αλλάζει. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Αφήνω λοιπόν εδώ τη φωτιά. Θα τα ξαναβάλω αυτά μέσα. Γιατί μπορεί να ξαναβγεί αυτό, δεν ξέρω. Εγώ το βάζω μέσα εδώ. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά έτσι όπως είναι. Να τα βάλω μέσα. Ωραία. Και αυτό πάλι μέσα στο εδώ, γιατί μπορεί να ξαναβγεί. Εντάξει. Λοιπόν, κάναμε τώρα τη φωτιά. Τη βάζουμε εδώ πέρα. Είχαμε όλες τις... λοιπόν, ένα μικρό ανακάτεμα να κάνω εδώ. Μας έδωσε όλες τις πληροφορίες. Σας είπα τι χρειάζεται να κάνετε. Πώς επιλέγουμε. Ανακατεύω λίγο πάλι εδώ.
Ωραία, πανέμορφες κάρτες, όπως βλέπετε φίλες και φίλοι. Και εδώ και το επόμενο που μας έρχεται είναι ο αέρας. Εντάξει, ο αέρας. Η φωτιά εδώ, κάνω ένα τέτοιο, σημαίνει δημιουργικότητα, πάθος, φήμη, δύναμη, επιτυχία, ανεξαρτησία. Εδώ τώρα ο αέρας σημαίνει μεταβλητότητα, επικοινωνία, αλλαγές, ευκαιρίες, άνοδος, ανανέωση, γενικότερα επικοινωνία, μιλάω, ο λόγος και αυτά εδώ. Ας το βάλουμε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι λοιπόν το οποίο θα επιλέξουμε είναι από αυτές εδώ πέρα τις κάρτες. Είπαμε είναι οι ειδικές καρμικές κάρτες των στοιχείων. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολλά αυτές οι κάρτες. Πετάχτηκε μία κάρτα που θα τη χρησιμοποιήσω και αυτή. Εδώ είναι σαν να βγαίνει η Αφροδίτη, έτσι. Που βγήκε σε όρθια θέση και έχει να κάνει με γνωριμίες, βοήθειες από γυναίκες. Μάλλον έχεις πολλές βοήθειες εσύ από γυναίκες, εντάξει. Έμπνευση, ιδέες, ερωτικές γνωριμίες, ερωτισμός. Μπορεί να είσαι και εσύ η ίδια που έχεις βγει, η γυναίκα, που είναι δυνατή. Σίγουρη, γνωρίζει, έχει ιδέες, έχει πολλά πράγματα. Λοιπόν, και θέλει να βοηθήσει και φυσικά την ενδιαφέρει και το ερωτικό κομμάτι πάρα πάρα πολύ. Πάμε όμως να πω τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ωραία, θα το χρησιμοποιήσω αυτό εδώ. Μου ήρθε φλασιά, θα το χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα. Είναι η ατραπός και βγήκε όρθιο. Στον αέρα λοιπόν σημαίνει ότι έχεις, πρόσεξε, και ο Πλούτονας, έτσι. Εδώ είναι ο Πλούτονας. Είναι κάτω από το ρίξιμο του Πλούτονα, που σημαίνει η αναγέννηση, σημαίνει το καρμικό απόθεμα. Σου λέει για αλλαγές. Πολλές αλλαγές. Σου μιλάει για απόκρυφες δυνάμεις. Ο Πλούτονας το έχει αυτό το απόκρυφο. Σου μιλάει για πνευματικά πράγματα. Θα σου πω όμως μια συμβουλή. Όταν ασχοληθείς ή αν ασχοληθείς με το απόκρυφο, με τις εσωτερικές τέχνες, με οτιδήποτε, να είναι πάντα μέσα από την έκφραση μόνο της αγάπης και του φωτός. Ναι, υπάρχουν, θα σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί και το λέω, αστρολογικά το εξετάζω, μόνο αστρολογικά. Υπάρχουν 78 ξόρκια αστρολογικά, θετικά 78 και αρνητικά 78. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις θετικά, μπορεί να κάνεις πολύ καλό, στο αρνητικό μπορεί να κάνεις πολύ κακό. Γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δεν τα έχω εφαρμόσει ποτέ. Δεν είμαι δεξιοτέχνης, τα γνωρίζω, αλλά δεν τα εφαρμόζω. Να σας το πω έτσι. Εντάξει. Όμως αυτό που σου λένε, και αυτό που λένε και όταν καθίζεις με έναν δάσκαλο που γνωρίζει, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Μία από τις προϋποθέσεις είναι να έχεις πολύ δυνατή ενέργεια, φαίνεται ότι έχεις πολύ δυνατή ενέργεια εσύ εδώ, διότι για να φύγει ένα ξόρκι, πρέπει και αυτός που θα το κάνει να γνωρίζει τι κάνει και να έχει πολύ δυνατή ενέργεια. Ξέρω εγώ, να έχει Άρη στον κρυό. Εντάξει. Ή να έχει, ξέρω εγώ, τον κρυό στη 16η-17η μοίρα. Λέω τώρα κάποια πράγματα, εντάξει. Αλλά επίσης, επειδή μίλησα πριν για ελεύθερη βούληση, να το επιτρέπει και ο χάρτης του άλλου, γιατί υπάρχει προστασία. Σας τα λέω αυτά εδώ να προσέξετε πάρα πάρα πολύ, γιατί αλλιώς η ατραπός εδώ θα γυρίσει ανάποδα και θα έχεις απώλεια δυνάμεων. Ναι, θα στα πάρουν όλα. Το σύμπαν θα φροντίσει να στα πάρει όλα. Υπήρχαν αστρολόγοι, θα σας το πω, και μάλιστα και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου χρησιμοποίησαν την αστρολογία για κακό σκοπό. Είχαν 100% επιτυχία, ώσπου άρχισε αυτό να αλλάζει και ενώ ο χάρτης έλεγε θετικά, ο χάρτης τελικά στην πρακτικότητα, στην πραγματικότητα, άρχισε να έχει μεγάλη αποτυχία. Όχι αποτυχία μικρή, 90%, γιατί άμα είσαι 90% επιτυχία, είναι επιτυχής ο χάρτης, έτσι σου ξέφυγε μια λεπτομέρεια. 100% αποτυχία. Δεν επεκτείνομαι περισσότερο, ίσως τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Οπότε εδώ γίνεται και λάθος χειρισμός των γνώσεων. Σας το λέω, θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι σας βγήκε πάρα πολύ δυνατά στον Πλούτονα εδώ, ότι έχετε πολύ μεγάλη δύναμη, βγήκε όρθιο, είναι πολύ θετικό. Ό,τι κάνετε όμως θα το κάνετε μέσα από αγάπη, μέσα από προσοχή και όχι για να εκμεταλλευτείτε καταστάσεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει εδώ πέρα τώρα με τον... τι πέφτει εδώ, δεν ξέρω. Ένα μήνυμα βέβαια βγήκε εδώ, το οποίο έχει να κάνει με την προδοσία, φίλες και φίλοι. Βόρειος δεσμός, προδοσία. Εντάξει. Ο αριθμός 7 όμως πάντα για μένα σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει, μάλλον θα το χρησιμοποιήσω. Αυτή είναι η φλασιά, το χρησιμοποιώ. Σημαίνει ότι σας έχουν κοροϊδέψει ή σας κοροϊδεύουν. Εντάξει. Σημαίνει επίσης ότι
Σας έχουν προδώσει ο αριθμός 7 όμως για μένα σημαίνει... Α, ή μπορεί να αισθάνεστε και τόσο δυνατοί, δυνατές, να έχετε και λίγο, ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο η αυτοπεποίθησή μου δεν είναι στο επίπεδο που θέλω. Όχι, 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 είναι λάθος. Το 7, επαναλαμβάνω, σημαίνει κληρονομικό χάρισμα. Αυτό εδώ πέρα από τις ιδιαίτερες κάρτες σημαίνει ότι όταν έρθει η στιγμή, ο βόρειος δεσμός ενεργοποιείται και ο σκοπός της ζωής σου είναι ότι έρχονται ίσως και κάποιος υδροχόος εδώ ή τα ζώδια του αέρα, και δεν είναι τυχαίο εδώ, που ενεργοποιούνται πρόγονοι, ψυχές, άνθρωποι εδώ πέρα σε ενσάρκωση που ζουν εν ζωή και συνασπίζονται όλες οι αγγελικές δυνάμεις, να σου το πω έτσι, για να σε προστατέψουν και για να σε βοηθήσουν. Εντάξει, έχασες κάτι, θα σε προστατέψει το σύστημά σου με σκοπό κάπου όλο αυτό να σε οδηγήσει σε μια προστασία. Τελικά έγινε μεν, νομίζω ότι έχασες, αλλά έγινε για κάποιο άλλο σκοπό, ανώτερο σκοπό. Εντάξει, παρόλα αυτά όμως και εσύ, είναι αυτό στην Αθηνά και Χειρακίνη, και εσύ θα το κάνεις με το χέρι του Θεού που λένε, με τη βοήθεια του Θεού, σίγουρα, αλλά χρειάζεται και εσύ να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Εδώ μιλάει για προστασία. Προστατεύω τα πάντα. Προστατεύω την αξία μου, προστατεύω τον εαυτό μου, προστατεύω την περιουσία μου, προστατεύω τα πάντα. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα στον νότιο δεσμό, καρμικές σχέσεις. 6 κούπα. Okay, και τα ξαναδείς εδώ κάποιες γνωριμίες σε ερωτικό επίπεδο, είναι από το παρελθόν, είναι οι ψυχές που λένε, είναι να τους έβαιρνα τους συναντήσεις. Είτε είστε σε σχέση, είτε χωρίσατε, είτε είστε σε διάσταση, είτε πλακωθήκατε, είτε είστε ακόμα μαζί αλλά τα πάτε καλά κτλ. Έπρεπε να συναντηθείτε. Είναι το σημείο, συνάντηση είναι εδώ ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέα, ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο, ναι, σε συγκεκριμένο χρόνο, σε συγκεκριμένο τόπο έπρεπε να συναντηθείτε. Σκορπιός εδώ, εντάξει, και τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια του νερού, κυρίως αυτό βεβαίως αφορά, αλλά σημαίνει βέβαια και αναγέννηση, σημαίνει ίσως και μια επανασύνδεση περίεργη, σημαίνει μνήμες, σημαίνει θεραπεία γενικότερα. Ότι κοίταξε να δεις, επίσης αρχίζω και έχω και μια σταδιακή βελτίωση γενικότερα, ή μετά από κάποιες δύσκολες καταστάσεις, okay, εντάξει, κάπου αρχίζει και χαλαρώνει το πράγμα. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, στο επόμενο λοιπόν που είναι ο Χείρον, αυτό που βγαίνει εδώ, ναι, βγήκε σε όρθια θέση, είναι, πάλι έχει βγει νερό εδώ πέρα, είναι ο Ποσειδώνας. Εδώ αφήνει η κάρτα του Ποσειδώνα. Σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, δες τις καταστάσεις, ίσως είναι και το ρίξιμο που σου δείχνει εδώ πέρα, δες τα όλα με μια άλλη ματιά, με μια άλλη ματιά, έτσι. Εδώ σημαίνει περιμένω, θυσιάζω, κάπου περιμένω γενικότερα, ίσως χρειάζεται να επαναπροσδιοριστώ γενικότερα σαν άνθρωπος. Ο Χείρον εδώ, σαν το τραύμα που σημαίνει η θεραπεία μας δηλαδή, και εδώ σημαίνει θεραπεία, είναι δες τα με μια άλλη ματιά, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, και ο Ποσειδώνας γενικότερα μπορεί να γίνει πάρα πολύ θεραπευτικός. Μπορεί ο Ποσειδώνας να σε βοηθήσει σε πάρα πολλά επίπεδα, να δεις το βάθος της ψυχής σου, για αυτά τα οποία συμβαίνουν, για αυτά τα οποία δημιουργούνται, για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία και εσύ καμιά απορείς αυτή τη ζωή, γιατί έγινε αυτό. Δες τα με μια άλλη ματιά. Δες λιγάκι διαφορετικά, γιατί πολλές φορές, ρε παιδιά, τα βλέπουμε τα πράγματα, φτιάχνουμε την πραγματικότητά μας, αλλά δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Και ένα άλλο που βγαίνει είναι ο Κρόνος. Και ο Κρόνος έρχεται και σου λέει δες αλήθειες. Ο Κρόνος εδώ λοιπόν έρχεται και σου λέει αλήθειες. Να είσαι αληθινός, να είσαι αληθινή, και αν ακόμα αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουν την αξία σου. Να σου πω, φίλες και φίλοι, κάτι ανάλογο που μπορεί να κάνω εγώ τώρα. Εγώ λέω την αλήθεια μου. Εννοείται ότι κάποιοι την αλήθεια μου θα την αμφισβητήσουν. Κάποιοι άλλοι θα πούνε, μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος, είναι τρελός. Κάποιοι μπορεί να πούνε, μα καλά πάνε, καλά τι κάνουν εκεί πέρα, ας πούμε, είναι δυνατόν. Το θέμα είναι να υπερασπιστείς την αλήθεια σου. Ο θεολόγος θα υπερασπιστεί την αλήθεια του. Ο παπάς θα υπερασπιστεί την αλήθεια του. Ο φυσικομαθηματικός θα υπερασπιστεί την αλήθεια του. Ο φιλόλογος την αλήθεια του. Ο ψυχολόγος την αλήθεια του. Υπερασπίζομαι και εγώ τη δική μου αλήθεια. Μέσα από τη δική μου τη ματιά. Λέω ένα παράδειγμα. Και εσείς λοιπόν έχετε έρθει να υπερασπιστείτε την αλήθεια, και όταν έχετε μαζί σας, όταν έχετε τον Κρόνο, προσέξτε τον Κρόνο με το μέρος σας, επειδή είναι από τους πιο δυνατούς ενεργειακά πλανήτες, είναι ένα αρχέτυπο εδώ, θέλει να σου πει ότι όταν κάνεις το μάθημά σου, όταν περάσεις εμπειρίες, όταν τα δεις όλα αυτά εδώ,
τότε δεν θα σε κουνάει τίποτα. Θα έχεις πολύ δυνατές και πλούσιες ανταμοιβές στο τέλος. Εντάξει. Έχεις δύναμη λοιπόν, προστάτεψε τον εαυτό σου, έχεις και κληρονομικά χαρίσματα, έχεις και κληρονομικές ιδιότητες, μη μασάς. Εδώ σημαίνει και σχέση από το παρελθόν, οι συνεργασίες ή οτιδήποτε άλλο, ερωτικές, συναισθηματικές, έπρεπε να συναντηθείτε. Δες τον κόσμο με μια άλλη ματιά, θεράπευσε ό,τι μπορείς να θεραπεύσεις, δεν ξέρω, με διαλογισμό, προσευχή, παίρνω βοήθεια από ανθρώπους, ψυχολόγο, life coacher, δεν ξέρω τι, θα πάω κάτω από ένα καταράκτη να πέφτει νερό στην πλάτη μου και στο κεφάλι μου μία ώρα και θα διάσει εντελώς το κεφάλι μου, θα πάω μια εκδρομή. Αλήθειες. Να είσαι αληθινός, αληθινή και να μην φοβάσαι την αλήθεια. Διότι υπάρχει κάτι το οποίο σε προστατεύει. Απίστευτα σημαντικό, εντάξει. Λοιπόν, τα βάζω εδώ, τα παίρνω αυτά ξανά για να τα βάλω μέσα στις καρμικές αυτές τις κάρτες για να πάμε στα επόμενα λοιπόν. Ένα με το φίλες και φίλοι, να τα μαζέψω. Ωραία. Και πηγαίνουμε. Στην επόμενη διάσταση, εδώ ήταν ο αέρας, μάλλον τον ολοκληρώθηκε ο αέρας, σας τα βάλουμε εδώ, φαίνονται έτσι. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τώρα η γη. Η γη είναι εδώ. Η γη λοιπόν μας μιλάει για, είπαμε, οροσκόπο, ζώδιο, έτσι. Αυτά παίζουν ιδιαίτερο ρόλο, πάμε με τα στοιχεία. Τώρα βεβαίως εννοείται ότι όταν θα κάνετε εσείς βόρειο, νότιο δεσμό και τα λοιπά, παίζει ρόλο που είναι, εντάξει, ας το αφήσουμε τώρα, μην σας μπερδέψω. Εδώ όμως λέει τώρα γη, σταθερότητα. Συντήρηση πραγμάτων, μια ασφάλεια, κέρδη, χρήμα, κέρδη, αξία, γη, δηλαδή εννοούμε κληρονόμησα ένα κτήμα, χωράφια, γη, σπίτι, οτιδήποτε άλλο και γενικότερα τις ισχυρές αξίες και της ζωής μας, έτσι. Ωραία. Έπεσε βέβαια η γη τώρα, δεν είναι τυχαίο αυτό εδώ, εντάξει για μισό λεπτό να το μαζέψω. Λοιπόν, και έπεσε κάτω αυτό και έπεσε κάτω όταν πήγα να πω αυτό το συμβολάκι αν το έχετε στο χέρι σας. Θα το κάνουμε όταν έρθει η στιγμή, θα το εξηγήσουμε σε αυτά τα shorts που κάνω, έτσι. Μπες στα shorts να δεις, διότι γίνεται πολύ ωραίο, περνάμε πάρα πολύ ωραία εκεί και, παίρνεις και πάρα πολύ όμορφες και σημαντικές πληροφορίες. Πάμε όμως τώρα να δούμε εδώ τον Πλούτονα. Τι έχει να πει ο Πλούτονας σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, εντάξει. Τι έχει να σου πει γενικότερα, ωραία, και αυτό που, μάλιστα, και βγαίνει σε όρθια θέση, μου βγήκε έτσι δηλαδή, οπότε το εκλαμβάνω ως όρθια θέση, είναι η μητέρα, μάλιστα. Έχεις έρθει, είτε είσαι, τώρα μπορεί να μου πει κάποιος, μα εγώ είμαι άντρας, οκ. Okay. Σημαίνει μητρότητα, σημαίνει όμως και γονιμότητα. Αν είσαι άντρας, σημαίνει οικογένεια, γονιμότητα, αρμονία, συναισθηματική πληρότητα, έτσι. Σημαίνει ενδιαφέρομαι. Εδώ είναι και το μπερκάνα, μοιάζει το β' εδώ με το μπερκάνα που σημαίνει γέννηση νέων πραγμάτων, μιλάμε και λίγο συμβολικά. Ο Πλούτονας λοιπόν έρχεται να σου πει με ένα πολύ σημαντικό και συμπατικό μήνυμα, δεν είναι τυχαίο που πήγα να πω συμπατικό μήνυμα, και σου λέει αναγέννηση, αλλαγές, γέννηση νέων πραγμάτων, πηγαίνεις και προχωράς σε νέα επίπεδα, σε νέα πράγματα, σε όμορφα πράγματα, και ταιριάζει αυτό διότι η γη γεννά, είναι η φύση. Η φύση, αν παρατηρήσετε, ο σκοπός της ποιος είναι, να αναγεννάται συνέχεια. Εντάξει. Θα καούν, λέω δυστυχώς, κάποια πράγματα, αλλά εκεί που κάει και θα βγει πάλι θα αναγεννηθεί. Ο σκοπός, προσέξτε, ο σκοπός αυτού του πλανήτη, γιατί έχει ένα σκοπό πλανήτης, κακά τα ψέματα, δεν είναι να αναγεννάται. Αυτός είναι ο σκοπός της φύσης. Αναγεννάται και αναγεννάει συνέχεια. Να γεννιούνται γατιά, να γεννούνται σκυλιά, να αναγεννούνται τα ζώα, η θάλασσα, τα ψάρια, εμείς, εντάξει, η διαιώνιση του είδους. Αυτό όμως δεν είναι μια φιλοσοφική ασάφεια, ας το πούμε. Είναι ο σκοπός αυτού του πλανήτη. Όπως και να το κάνουμε και αστρολογικά να το εξετάζουμε, από όποιο μέρος και να το πιάσουμε, είναι η αναγέννηση. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι αυτό είναι και ο σκοπός και εσένα, είναι να αναγεννάς, είναι η γέννηση και νέων πραγμάτων, νέων ιδεών, νέων στιγμών. Πάμε να δούμε βόρειο δεσμό και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής και έρχεται αυτό εδώ πέρα. Ο σκοπός της ζωής είναι οι σχέσεις. Εδώ είναι, αν θέλεις, γραμμένο στην ψυχή σου, ψυχική, ένας ψυχικός μαγνητισμός είναι γραμμένο, σκορπιό ζώδιο εδώ και τα υπόλοιπα του νερού, να έρχεσαι και να συναντάς ανθρώπους καρμικούς. Είτε σε επίπεδο συνεργασιών, είτε σε επίπεδο σχέσεων, εντάξει. Υπάρχει μια νοσταλγία εδώ, κοίταξε να δεις, βγες προς τα έξω και αγκάλιασε τους ανθρώπους με αγάπη, με κατανόηση, έτσι.
Και φυσικά σου λέει ότι κοίταξε να δεις, υπάρχουν και μνήμες εδώ, αλλά και θεραπεία. Σου μιλάει και για θεραπεία. Αυτό είναι ένα σημείο, ένα πολύ σημαντικό, διότι ο σταυρός εδώ του Αγίου Ανδρέα που υπάρχει, αυτό εδώ πέρα, πέρα από σημείο συνάντησης, είναι και ένα σταυρός που θεραπεύει, έτσι. Άρα αναζήτησε και πράγματα τα οποία θεραπεύουν την ψυχή σου κυρίως, διότι ο σκοπός εδώ, αν αναλύσουμε το bottom line που λένε, δηλαδή στο κάτω-κάτω της γραφής, ή το κλειδί του βόρειου δεσμού, είναι η θεραπεία της ψυχής. Εκεί καταλήγουμε, έτσι. Κάνεις, θα περάσεις μαθήματα, το ένα το άλλο, αλλά είναι η θεραπεία της ψυχής. Πόσο, μα πόσο δυνατό. Λοιπόν, οπότε, για πάμε να δούμε λίγο τώρα εδώ τον νότιο δεσμό, να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται και ποιο είναι το μήνυμα του νότιου δεσμού, που σημαίνει και χρέη και τα λοιπά, και έχει βγει ανάποδα λοιπόν οι επιλογές στη ζωή. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο που βγαίνει ανάποδα, διότι σαν να θέλει να σου πει ότι κάπου εδώ κάτι τον μπλοκάρει, έτσι, δηλαδή σε οικονομικά θέματα, σε θέματα να ισορροπήσω. Πολλές φορές μπορεί να έχεις να διαχειριστείς ένα χάος, μια ανοργανωσιά. Νιώθεις πολλές φορές ότι χάνεις ίσως ενέργεια. Το κεφάλι κάτω, οι δυσκολίες στις επιλογές, βέβαια είναι νότιος δεσμός. Εδώ τώρα μιλάμε για ζώδια της γης, έτσι. Μιλάμε κυρίως για εγώ καιρό και μπορεί να σημαίνει και δυσκολίες γενικότερα στη δουλειά. Ανοργανωσιά, χάος, δεν βρίσκεις άκρη, κάποιες δυσκολίες. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Σε αγχώνουν βέβαια και είναι και γη, έτσι. Έχει βγει και γη, διότι τα ζώδια γενικά της γης και ο οροσκόπος γη. Θέλω να σου πούνε, ρε παιδί μου, θέλω και μια ασφάλεια, θέλω και μια καλή συνεννόηση, ας πούμε, να μιλάω και να συζητάω γενικότερα, εντάξει, με τους ανθρώπους και μέσα στη δουλειά. Πάμε όμως να δούμε και το χείρον που έχει να κάνει με το τραύμα, και είναι λοιπόν εδώ αυτό που βγαίνει, ο εσωτερικός εγκλωβισμός. Εδώ είναι οι φυλακές του μυαλού, εδώ είναι οι δυσκολίες μας, δίδυμος κυρίως το ζώδιο, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, μοιάζει ότι έχεις μπλοκαριστεί και δεν μπορείς να προχωρήσεις ένα βήμα πιο πέρα. Σου παίρνει ενέργεια και αυτό εδώ, νιώθεις ότι φοβάσαι, ανασφάλεια, άγχος, έχεις αμφιβολίες γενικότερα για το που πας. Λοιπόν, και νιώθεις αυτό το πράγμα ότι ζω σε μια αιχμαλωσία, ζω σε μια δυσκολία. Οκ, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι είναι κακές κάρτες. Δεν υπάρχει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή που θα σου έλεγα, δηλαδή δεν έχουν βγει κάρτες οι οποίες δεν είναι διαχειρίσιμες, να σου το πω έτσι. Είναι κάρτες που είναι διαχειρίσιμες, είναι κάρτες οι οποίες μπορείς να βρεις την ελευθερία σου, τη λύτρωσή σου, να βγεις από τον πόνο. Εδώ σημαίνει βγαίνω από τον πόνο, έτσι. Έχεις τη δυνατότητα. Εδώ σου λέει έχεις τη δυνατότητα. Να το θεραπεύσεις με αλλαγή σκέψης λίγο, να το πάρεις αλλιώς, να αντιληφθείς ότι ναι ρε παιδί, μπορώ να έχω και επιλογές στη ζωή και μπορώ να κάνω και κάποια πράγματα, εντάξει. Τουλάχιστον εδώ αυτό σου λέει ότι υπάρχει δυνατότητα. Σαν, μάλιστα, ωραία, λοιπόν, εδώ έχουμε έναν Ερμή. Πρόσεξε να δεις, έναν Ερμή ανάδρομο επηρεάζεσαι πάρα πολύ από τις αναδρομές του Ερμή. Δες το, εντάξει. Όταν έχουμε αναδρομές του Ερμή, βέβαια ανάλογα και με τον προσωπικό χάρη του καθένας, προσέξτε. Ο ανάδρομος Ερμής ή οποιασδήποτε αστρολογικές όψεις δεν λειτουργούν το ίδιο για όλους τους ανθρώπους. Εξαρτάται από τον προσωπικό μας χάρτη και το τι ενεργοποιεί και ποια πύλη και ποια μοίρα ενεργοποιείται κτλ. Εδώ όμως σου λέω ότι κοίταξε να δεις, ξαναφτιάξε τον εαυτό σου λέω. Εδώ ο Ερμής, που είναι ανάδρομος, θέλει να σου πει ότι επαναπροσδιορίζομαι. Πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Βρίσκω ξανά κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό μου και προχωράω γενικότερα ανανεωμένος. Δεν είπα προηγουμένως για τη φύση. Ανανεωμένος, ανανεωμένη. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Ο καθένας μπορεί να βρει διάφορες λύσεις, διάφορα πράγματα. Μία λύση είναι να παρακολουθείς το κανάλι μου, ή να κάνεις εγγραφή, ή να κάνεις like, ή και comment, ή και να πατήσεις το καμπανάκι. Είναι μια απίστευτη θεραπεία. Εντάξει, okay, κάνουμε και λίγο την πλάκα μας. Αλλά εδώ δείχνει ότι το δυναμικό σου είναι αυτό. Μπορείς να βγεις από αυτές τις δυσκολίες και με υπομονή και με επικοινωνία και με να βγεις από τη φυλακή και του μυαλού και να φτιάξεις επιλογές σου εδώ στη ζωή γενικά και να ξέρεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι που θα σε βοηθήσουν και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σε βοηθάνε, αλλά και έχεις εσύ πολύ μεγάλη δύναμη για να προχωρήσεις. Εντάξει, ωραία, φανταστικό. Πάρα πολύ δυνατό και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, να τα βάλω λίγο στη θέση τους φίλες και φίλοι. Ωραία. Για να πάμε λοιπόν στο επόμενο στοιχείο μας, το οποίο είναι το νερό. Εντάξει.
Το νερό σημαίνει αυθονία, αρμονικές σχέσεις, υγεία, θεραπεία, εξαφνισμός, όμορφα πράγματα, όμορφες καταστάσεις. Έχει να κάνει με την αγάπη, έχει να κάνει με τον εσωτερικό μας κόσμο, έτσι. Και βεβαίως το νερό έχει πάρα πολύ ισχυρούς δεσμούς με το βόρειο-νότιο δεσμό, διότι το νερό συνδέεται και με τη σελήνη και οι βόρειο-νότιος δεσμούς ανήκουν στη σελήνη. Είναι οι δείκτες, να το πω έτσι, της σελήνης. Πάμε όμως να δούμε τι έχει να μας πει ο Πλούτωνας, έτσι. Ο Πλούτωνας σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση έχει να μας πει για ενέργεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ το χαρτί μου πήγε να μου βγει ανάποδα, ίσια, λίγο με δυσκόλεψε. Λοιπόν, τελικά βγήκε ίσια. Όμως και θα πούμε λίγο ότι εδώ, γιατί είναι ο Πλούτωνας, ότι ενέργεια. Πρόσεξε να δεις, μεγάλη προσοχή. Είναι η ενέργεια της θεραπείας, μπορεί όμως να είναι και η κακή μετάδοση της ενέργειας. Προσέξτε με τι ασχολείστε, πρέπει να τα ξεχωρίσετε, διότι ο Πλούτωνας θα σας κάνει νεκροταφείο. Γιατί ο Πλούτωνας συνδέεται με το θάνατο, έτσι. Και μπορεί να είσαι ζωντανός νεκρός, ζωντανή νεκρή, για οποιουσδήποτε λόγους. Δεν το επεκτείνω, τα έχω πει και προηγουμένως. Θέλει επικοινωνία, καλύτερη επικοινωνία, ανακούφιση πόνου και για σένα, αλλά και για τους άλλους. Εδώ λοιπόν δείχνει και την ενέργεια η οποία φεύγει πολλές φορές από τις πράξεις μας, τα χέρια μας είναι οι πράξεις μας, έτσι. Παίρνουμε το χαρτί, το στυλό και κάνουμε πράγματα, πράττουμε. Θέλει λοιπόν αγάπη και φως. Αν πας ανάποδα, τότε εδώ έχεις προβλήματα, αρνητικά συναισθήματα, γεγονότα και γενικότερα θα σου προκαλούν προβλήματα. Μεγάλη προσοχή, γιατί εδώ ο Πλούτωνας είναι πραγματικά απίστευτα δύσκολος. Εντάξει, τώρα πάμε στο επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με το βόρειο δεσμό. Ωραία, βόρειος δεσμός. Ο βόρειος δεσμός, για μισό λεπτό. Ο βόρειος δεσμός λοιπόν είναι ο βασιλιάς Ξυφών. Εντάξει. Είναι μια πολύ δυνατή κάρτα. Έχει να κάνει με τα ζώδια του αέρα. Και έχει ένας βασιλιάς που σημαίνει ότι εδώ έχει και να κάνει με την ωριμότητα. Είτε εσείς είτε όχι, κάποιος άλλος άνθρωπος που θα είναι εκεί να σε βοηθήσει. Να σκέφτεσαι πολύ διεξοδικά προτού κάνεις οτιδήποτε. Πολύ διεξοδικά, αν αυτό που κάνεις είναι ασφαλές, αν είναι προσεκτικό, αν αυτό χρειάζεται να είναι αληθινό, μπορεί να έχει κάνει και με θέματα δικαιοσύνης εδώ, με νομικά θέματα, δεν ξέρω τι, εντάξει, αλλά σου λέει όμως πρόσεξε. Κυρίως κυβερνάει εδώ πέρα το ζώδιο, ναι, τα ζώδια του αέρα θα έλεγα, αλλά και το ζυγό. Θέλει όμως μια μεγάλη προσοχή. Θέλει πως αυτή η ενέργεια έρχεται και γίνεται σύγκρουση επίσης. Πρόσεξέ το εδώ, εντάξει. Γιατί ο βόρειος δεσμός, ο σκοπός σου είναι ότι αν εσύ τα χρησιμοποιήσεις περίεργα εδώ, θα συγκρουστείς. Παρεξηγήσεις, δυσκολίες, τρεξίματα, πράγματα θα σε σέρνουν από εδώ και από εκεί. Το επόμενο που είναι ο νότιος δεσμός είναι η σελήνη. Είναι το κρυφό. Καρκίνος. Κυρίως, λοιπόν, γιατί κυβερνάει ο καρκίνος στη σελήνη, να είσαι πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία βλέπεις γενικά και τα οποία δεν υπάρχουν εκεί και τι φόβους ή τι αντανάκλαση υπάρχει. Το υποσυνείδητο, έχει να κάνει με το φόβο κιόλας εδώ και τις ανασφάλειες, έχεις βεβαίως και πολύ μεγάλη διέστηση, εντάξει. Πρόσεξε όμως γενικά, διότι εδώ μπορεί να γίνει και αυτό που λέμε deception. Δηλαδή, το deception έχει να κάνει με το ψεύτικο. Έχει να κάνει με την ψεύτικη εικόνα, με τη θολή εικόνα. Έχει να κάνει επίσης με την παγίδευση. Έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Έχει να κάνει με καταστάσεις οι οποίες είναι περίεργες. Ωραία. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή εδώ. Αυτό το οποίο σου λέει είναι αλήθεια. Μόνο με το ξύφος της αλήθειας. Μόνο να είμαι αληθινός, αληθινή και πώς χρησιμοποιώ την ενέργεια. Εντάξει, πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα εδώ και φυσικά να είμαι αληθινός, αληθινή απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι κυρίως στον εαυτό μου. Το επόμενο που έρχεται να σου πει εδώ ο Χείρον είναι και η απομόνωση εδώ.
Βγαίνει ένας εγώκερος, ναι, σε ενδιαφέρουν τα χρήματα. Μπορεί να κάνεις και μια εργασία που να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας μόνη σου. Σε επίπεδο τώρα συναισθήματος, μπορεί να σημαίνει εδώ και μια μικρή απομόνωση για να γεμίσω τις μπαταρίες μου, τις δυνάμεις μου, διότι μου φεύγει και πολλή ενέργεια. Γι' αυτό πήγε να βγει και ανάποδα και τελικά βγήκε ίσια. Δηλαδή, φαίνεται ότι κάποιοι από εσάς το ισιώνετε, το καταλαβαίνετε και είστε στη σωστή ενέργεια. Κάποιοι ή κάποιες άλλες από εσάς το χρησιμοποιείτε εντελώς λάθος και χρειάζεται μία προσοχή εδώ πέρα, εντάξει. Βέβαια έχει να κάνει με το αυτοέλεγχο εδώ, έχει να κάνει με την προστασία, έχει να κάνει με το να αισθάνομαι ασφαλής, έχει να κάνει ότι πολλές φορές βλέπω και λίγο ύποπτα πράγματα εδώ. Πρόσεξε εσύ έτσι πώς αντιλαμβάνεσαι, γιατί μπορεί εσύ να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, να συνεργαστείς με κάποιους ανθρώπους και λες, ρε παιδί, τι κάνουν αυτοί εδώ πέρα, γιατί υπάρχει και το κρυφό εδώ. Και εδώ, λοιπόν, αλήθειες, εντάξει. Αλλά, και επειδή είναι το 4, σημαίνει φτιάχνω, χτίζω τον εαυτό μου έτσι, ώστε να είμαι σε ένα αίσθημα ασφάλειας. Ασφάλεια, μιλάει για ασφάλεια εδώ. Ο σκοπός σου λοιπόν εδώ και η θεραπεία σου είναι να αισθάνεσαι ασφαλής. Να αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα περιβάλλον ασφαλές. Πρόσεξε το πάρα πολύ αυτό, είναι σημαντικό μήνυμα. Και το άλλο που βγαίνει, ο ένας μεγάλος σταυρός. Στην αστρολογία λοιπόν υπάρχουν διάφοροι σχηματισμοί, να το πω έτσι, αστρολογικών, μάλλον το σχήμα του αστρολογικού χάρτη. Υπάρχουν διάφορες αστρολογικές κάρτες. Άλλοι λέγονται χαρταετός, άλλοι λέγονται πριόνι, ναι, όπως τα ακούτε, άλλοι λέγονται κουβάς. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται μέσα στον αστρολογικό σας χάρτη ένας μεγάλος σταυρός. Αυτός λοιπόν έρχεται ως μεγάλος σταυρός, γιατί υπάρχουν 4 ζώδια τα οποία είναι σε ένα σχήμα μεγάλου σταυρού. Έχει πολλή ενέργεια αυτός ο χάρτης, αλλά ό,τι και να είναι όμως για εσάς ή για κάποιους από εσάς, είναι πολύ σημαντικό, διότι έρχεται να γίνει αυτός που αμφισβητεί. Έρχεται να γίνει αυτός ο οποίος είναι προκλητικός, έτσι. Ποιος εσύ που θα κάνεις ταρό? Ποιος εσύ που θα ασχοληθείς με αυτά? Ποιος εσύ, ποια είσαι εσύ που θέλεις να μας πεις για αυτό το κομμάτι, που μας μιλάς και για μας λες για μυστήρια πράγματα? Γιατί εδώ μιλάνε οι κάρτες τώρα, έτσι. Έρχεσαι εσύ, μιλάς για ενέργεια, λες ότι είναι αληθινό, λες ότι δεν είναι, εντάξει, είναι και το μυστήριο της ζωής, αλλά θες και τα λεφτά μας ή όχι? Αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δεις. Οπότε εδώ μιλάμε και ο σταυρός, ο μεγάλος σταυρός δεν είναι τυχαίος, διότι συμβολίζει και το σταυρό. Συμβολίζει επίσης και την προστασία εδώ. Δηλαδή μην το προδώσεις, μην το... Κοίταξε, μπορεί να μην έχεις μεγάλο σταυρό στο χάρτη σου. Ή μπορεί και να έχεις. Ο συμβολισμός εδώ, γιατί πάντα μιλάμε και με συμβολισμό, είναι μην το χάσεις. Μην χάσεις ίσως την προστασία που μπορείς να έχεις. Ό,τι ενέργεια στέλνεις, ό,τι γίνεται, να γίνεται για καλό σκοπό, να γίνεται για αγάπη. Αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα εδώ. Λοιπόν, βεβαίως και δηλώνει ότι υπάρχει και μεγάλη δυνατότητα εδώ να κάνεις και πολλά όμορφα πράγματα. Εδώ το ερώτημα είναι, σου άρεσε αυτό το ρίξιμο που κάναμε? Η καρμική καθοδήγηση σου έδωσε εσένα, αν θέλεις, έναν οδηγό και θετικά πράγματα για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη ζωή σου? Πήρες τα μηνύματα? Σου άρεσαν τα μηνύματα? Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.